εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, τιμία πρόδρομε, Αποστόλων οι Δωδεκάς, όσοι οι μάρτυρες και Θεοφόροι Πατέρες, ημένες και διδάσκαλοι της Οικουμένης, οι καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες, πρεσβεύσατε το ελεήμον η Θεό, είναι πτεσμάτων άφεσιν παράσκητες ψυχές ημών. Αμήν. Ευλογητός Κύριε Θεός ημών, ο Πανσόφος του Σαρίσαν αδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρομαι που σας βλέπω για μία φορά ακόμα, περίπου μία φορά το μήνα, με τη χάρη του Θεού ανεβαίνουμε, και εδώ μας φιλοξενεί η ενορία της Αγίας Μαρίνας Ηλιούπολης, ώστε να κηρύττουμε το Λόγο του Θεού, με έναν σκοπό να βοηθούνται οι ψυχές μας. Ταυτόχρονα δε να ενημερωνόμεθα για τα όσα συμβαίνουν γύρω μας, για τα όσα γίνονται, και θα πρέπει να πούμε ότι επειδή ο χρόνος κυλά και πρέπει να ξέρετε ότι οι ημέρες που έρχονται θα γίνονται προς το χειρότερο και όχι προς το καλύτερο. Απλώς συνηθίζουμε το κακό. Συνηθίζουμε στο κακό. Δηλαδή, είδατε πέρυσι κόψαν τα δώρα, κόψαν μισθούς, κόψαν το ένα, συντάξεις. Έπιασε τον κόσμο μια μελαγχολία. Βλέπετε τώρα ο κόσμος όμως αρχίζει να το συνηθίζει και σου λέει τι να κάνει και συνεχίζει και πορεύεται. Και καλά κάνει ο άνθρωπος. Δεν θα αυτοκτονήσουμε ούτε και θα πεθάνουμε. Λοιπόν, όμως όλα αυτά που γίνονται δεν είναι άσχετα με τα όσα γράφει το Ευαγγέλιο και για στις ημέρες και προς τις ημέρες προς τις οποίες οδηγούμεθα. Γι' αυτό και έγραψα και ένα άρθρο, το έχει το διαδίκτυο, το δημοσίευσε μία κυριακάτικη εφημερίδα και θα δημοσιευθεί και στο περιοδικό του μοναστηριού, την Ορθόδοξη Μαρτυρία, με τον τίτλο «Να επιστρέψετε στα χωριά». Επιστροφή στα χωριά για να έχετε αυτονομία. Να υπάρχει αυτονομία νερού, φαγητού, να έχετε μια κότα, κανένα πρόβατο, ώστε να μπορείτε να συντηρηθείτε. Διότι τα χρόνια που θα έρθουν θα δυσκολεύονται και θα επιβιώνουν αυτοί οι οποίοι είναι στην επαρχία. Με όλα τα μέτρα που λαμβάνουν, προσέξτε ότι θέλουν να διώξουν τον κόσμο από την επαρχία. Του κλείνουν τα χωριά, αφού του κλείνουν το σχολείο. Του κλείνουν την εκκλησία. Του κλείνουν το νοσοκομείο. Του κλείνουν το γυμνάσιο, το δημοτικό. Οπότε πού θα πάει ο κάτοικος? Θα πρέπει να αναγκαστεί να πάει στην πόλη που έχει νοσοκομείο, που έχει
σχολείο για να σπουδάσει το παιδί του. Άρα αυτοί προσπαθούν για δικούς τους λόγους που τους αναφέρω στο άρθρο να οδηγήσουν την ανθρωπότητα και τον κόσμο σε τις πόλεις. Εμείς λοιπόν πρέπει να επιστρέψουμε στα χωριά. Γιατί σας θυμίζω, όταν έπεσε πείνα, όσοι ήταν στα χωριά ζήσανε. Όσοι ήταν στις πόλεις, πεθάνανε στην κατοχή. Δεν επιβιώνεις. Και τελευταία στιγμή δεν προλαβαίνεις να φύγεις. Τελευταία στιγμή δεν προλαβαίνεις να φύγεις. Εγκλωβίζεσαι στην πόλη. Είσαι εγκλωβίσου. Όπως οι Γερμανοί όταν ήρθαν, δεν αφήναν τους κατοίκους των Αθηνών να φύγουν για τα χωριά. Προσπαθούσαν οι άνθρωποι να φύγουν κάποιοι. Δεν τους αφήναν. Δεν σε αφήνει να μετακινηθείς, αλλά να σου δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες που να μην μπορείς να κάνεις παρά να τους έχεις ανάγκη ώστε να φτάσουν στο τέλος στο χάραγμα. Γιατί ο Άγιος Εφραίμος Ήρος λέει οι ημέρες του Αντιχρίστου και ο Αντίχριστος θα ξεκινήσει από την πείνα. Θα ξεκινήσει από την πείνα. Από το στομάχι λέει άρχεται. Για να σε κάνει να προσφύγεις, για να έχεις να αγοράσεις και να πουλάς, να πάρεις το χάραγμα στο χέρι στο μέλλον. Λοιπόν, η συγκέντρωση η οποία έγινε ήταν όντως μεγαλειώδης, αφού ο διευθυντής της αστυνομίας μας ανέφερε ξεκάθαρα ότι ήταν από 120 έως 150 χιλιάδες κόσμος. Εάν δείτε βίντεο που υπάρχει, υπάρχει ακίνητη κάμερα στη Σταδίου που τραβάει τον κόσμο μισή ώρα, ακίνητη κάμερα, και περνάνε χιλιάδες άνθρωποι από μπροστά. Χιλιάδες. Φυσικά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν είπαν τίποτα. Όμως, γιατί αυτή ήταν η εντολή. Μην νομίζετε ότι τώρα που έχουν απεργία είναι τυχαία. Περνάνε νομοσχέδια το δεύτερο μνημόνιο. Περνάνε το δεύτερο μνημόνιο. Δεν μπαίνετε εσείς μέσα στο διαδίκτυο. Στο διαδίκτυο γράφουνε το τι γίνεται στην Βουλή αυτή τη στιγμή. Και το τι ψηφίζουμε. Και για να μην υπάρξει αντίδραση του λαού, κάνανε και βάλανε τους δημοσιογράφους να κάνουν απεργία. Αφού οι δημοσιογράφοι από το μνημόνιο εξαιρούνται. Είναι οι μόνοι που δεν τους κόβουν ούτε δώρα, ούτε μισθούς, ούτε συντάξεις. Είναι οι μόνοι που εξαιρούνται από το μνημόνιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν το τι είδους παιχνίδι παίζεται. Το τι είδους παιχνίδι παίζεται. Έτσι λοιπόν θα ενημερώνουμε από ετούτο εδώ την έδρα, όσο γερό με τη χάρη που θεωρούμαστε, θα ενημερώνεστε για το πώς και το τι εξελίξεις έχουν. Όμως, ταυτόχρονα θα πρέπει κανείς για να αντιμετωπίσει, όπως πολλές φορές το έχω πει, τις δύσκολες ημέρες, τις αντιμετωπίζει εκείνος που έχει το Χριστό μέσα. Ο Αντίχριστος δεν αντιμετωπίζεται ή τα όργανα του Αντιχρίστου με λόγια, ούτε με κηρύγματα. Αντιμετωπίζονται όταν εγώ μέσα στην ψυχή μου έχω τον Χριστό. Και είναι απαραίτητο να είμαι Χριστοφόρος, να φέρω μέσα στην καρδιά μου τον Χριστό. Αυτός ο οποίος έχει μέσα στην καρδιά του τον Χριστό, αυτός είναι εκείνος ο οποίος θα μπορέσει να νικήσει εκείνη την εποχή και τον Αντίχριστο. Και είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος δεν απελπίζεται, δεν φοβάται, αλλά αγωνίζεται
όπως αγωνιζόταν και πιο πριν. Δεν σταματάει την εργασία του. Ας ξέρει ότι φτάνει το τέλος. Θα μας βρει ο Κύριος μέχρι τελευταία στιγμής εργαζομένος στον αμπελώνα και στη δικαιοσύνη του Θεού. Δεν σταυρώνουμε τα χέρια μας και λέμε έρχεται ο Αντίχριστος, οπότε να μένει. Όχι. Και γι' αυτό το λόγο πολλές φορές με ρωτούν και μου λένε «Αγέροντα, εσείς λέτε έρχεται ο Αντίχριστος». Και χτίζετε, συνεχίζετε να χτίζετε το μοναστήρι. Το και βεβαίως. Το λέω εδώ και 30. Το λέω εδώ και 30 χρόνια. Ότι έρχεται ο Αντίχριστος. Σκέφτεστε λοιπόν να έχω σταματήσει το μοναστήρι, θα τα σταδεμένει. Διότι την ώρα και την ημέρα θα τη δείξει ο Κύριος. Θα έρθει και θα τον δούμε. Δεν θα είναι κρυφός, αλλά εκείνη την ώρα θα δώσουν τη μάχη αυτοί που έχουν το Χριστό μέσα τους. Άρα λοιπόν πρέπει να οπλιστούμε με τον Χριστό. Όχι να κάνουμε αντιχριστολογία χωρίς να έχουμε μέσα μας Χριστό. Διότι πολλοί άνθρωποι μοιράζουν φυλάδια, ενημερώνουν για τον Αντίχριστο χωρίς να ζουν πνευματική ζωή. Χωρίς οι ίδιοι να είναι κοντά στον Χριστό. Χωρίς οι ίδιοι να προσεύχονται. Χωρίς οι ίδιοι να εξομολογούνται. Χωρίς οι ίδιοι να εκκλησιάζονται. Χωρίς οι ίδιοι να μεταλαμβάνουν. Χωρίς οι ίδιοι να μελετούν το Λόγο του Θεού. Και πώς αντιμετωπίσεις τον Αντίχριστο. Επειδή λες ότι όταν έρθει εγώ θα αγωνιστώ, τι θα κάνεις τότε. Τι θα κάνεις τότε. Αν έχεις ένα χωράφι με ελιές και δεν θέλεις να καεί όταν έρθει η φωτιά, αν πιάσει φωτιά, πρέπει να πηγαίνεις στο χωράφι, να το καλλιεργείς, να το οργώνεις, να το καθαρίζεις, δίπλα να έχει πουρνάδια, να τα βγάλεις. Οπότε όταν πλησιάσει φωτιά, δεν θα βρει ξέρω χορτάρι στο χωράφι σου για να βάλει φωτιά και δεν θα καεί. Το ίδιο η ψυχή μας για να γλιτώσει πρέπει να είναι έτοιμη, αδέρφια. Άρα λοιπόν, σκοπός και των ομιλιών που κάνουμε είναι να μας καταρτίζει, να μας γεμίζει την ψυχή με Χριστό. Πέρα από την ενημέρωση, θα πρέπει λοιπόν να γεμίζει το κήρυγμα τη ζωή μας με Χριστό. Να είναι όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, Χριστοκεντρικό. Θα ήθελα σήμερα, στην αγάπη σας, Πέμπτη Κυριακή των Ιστιών, να μελετήσουμε λιγάκι το Ευαγγέλιο που ίσως σας το αναλύσανε οι ιερείς στην Εκκλησία. Για να δούμε αν είπαμε τα ίδια πράγματα και αν θα πούμε τα ίδια. Το καιρό εκείνο, λέει, εκείνο το καιρό, παραλαμβάνει ο Ιησούς τους 12 μαθητάς αυτού. Πήρε και τους 12. Άρα μεταξύ αυτών πήρε και τον Ιούδα. Που ήξερε ότι σε λίγο θα τον προδώσει. Δεν τον κάνει όμως στην πάντα. Δεν κάνει διακρίσεις ο Χριστός. Αυτός είναι καλός, αυτός είναι Ιούδας, προδότης. Βλέπετε, ο Χριστός δεν κάνει καμία διάκριση. Άρα λοιπόν και εμείς στη ζωή μας δεν πρέπει να κάνουμε διάκριση στους ανθρώπους. Τους πήρε λοιπόν όλους κοντά του και ξεκίνησε και ήρθε σε αυτό. Αυτής λέγειν τα μέλλοντα αυτό συμβαίνουν. Ξεκίνησε, λέει, να τους λέει όσα θα γίνουν στο άμεσο μέλλον γύρω από το πρόσωπό του. Και κάντε το κι εσείς αυτό. Για μαζέψτε την οικογένειά σας και να τους πείτε τι θα γίνει στο άμεσο μέλλον γύρω από το πρόσωπό σας. Ποιος μπορεί να το κάνει.
κάνει. Εδώ βλέπουμε ότι ο Χριστός προγνωρίζει. Προγνωρίζει το τι μένει να του συμβεί. Και όχι μόνο αυτό, αλλά σε άλλο σημείο προγνωρίζει και μας λέει και το τι θα γίνει στο τέλος του κόσμου. Το τι θα γίνει στο τέλος του κόσμου. Ποιος λοιπόν από εμάς μπορεί να πει για τα της ζωής του και τι θα του συμβεί. Οι Άγιοι μπορούν. Γιατί μπορούν οι Άγιοι. Διότι αυτός ο οποίος καθάρισε την ψυχή του, όσο την καθαρίζει και η ψυχή του γίνεται φως, αυτός ο άνθρωπος γεμίζει από Πνεύμα Άγιο και το Πνεύμα το Άγιο το αποκαλύπτει. Εδώ λοιπόν ο ίδιος ο Χριστός λέει, «Ιδού λέει, αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα». Γιατί λέει αναβαίνομεν και δεν λέει καταβαίνομεν. Διότι τα Ιεροσόλυμα είναι σε ένα υψόμετρο 700 μέτρων. Είναι 7 λόφους. Και βρίσκεται πάνω σε 7 λόφους η πόλη της Ιερουσαλήμ. Τότε. Γιατί σήμερα έχει ξαπλωθεί πάνω σε πολλούς λόφους. Αλλά τότε ήταν η 7 λόφους. Όπως 7 λόφους είναι και η Ρώμη, 7 λόφους είναι και η Κωνσταντινούπολη. Είναι κτισμένη σε 7 λόφους επάνω αυτές οι πόλεις. Λοιπόν, έτσι λοιπόν έπρεπε να ανέβει ο Ιησούς. Γι' αυτό λέει «Ιδού αναβαίνουμε εις τα Ιεροσόλυμα». Ξέρει λοιπόν ότι πηγαίνει προς τα Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου παραδοθήσεται. Και θα παραδοθώ, λέει, στα χέρια πού? Των αρχιεραίων και των γραμματέων. Θα παραδοθώ. Θα αφαιθώ στα χέρια τους. Ξέρει κατά γράμμα το τι θα του συμβεί. Ξέρει κατά γράμμα ανά πάσα στιγμή το τι θα πάρει και από ποιος θα το πάρει. Και αυτοί τι θα κάνουνε, λέει, και κατακρινούσει αυτό το θανάτο. Και θα τον κατακρίνουν και θα τον καταδικάσουν σε θάνατο. Αλλά επειδή τα Ιεροσόλυμα, το Ισραήλ, η Παλαιστίνη τότε δεν είναι υπό την κυριαρχία των Εβραίων, ευρίσκονται κάτω από κατοχή. Ευρίσκονται κάτω από κατοχή. Κάτω από ποια κατοχή ευρίσκονται? Των Ρωμαίων. Ευρίσκεται εκεί έπαρχος ο Πόντιος Πιλάτος, απεσταλμένος της Ρώμης, με στρατό ρωμαϊκό, όπως ήταν και εδώ οι Γερμανοί με το στρατό τους στην Ελλάδα. Και γι' αυτό δεν μπορεί να βγάλει απόφαση και να θανατώσει, οι Εβραίοι να θανατώσουν τον Χριστό. Αυτό μπορεί να το κάνει μόνο η εκτελεστική εξουσία που είναι οι Ρωμαίοι. Και γι' αυτό λέει ο Χριστός και κατακρινούσει αυτόν θανάτο. Θα κατηγορήσουν και θα τον κατακρίνουν, θα τον καταδικάσουν τον Υιό του ανθρώπου, τον, για τον εαυτό του μιλάει. Της θάνατον. Και παραδώσους είναι αυτόν της έθνης. Αλλά για να γίνει αυτό όμως, θα τον παραδώσουν στους εθνικούς. Θα τον παραδώσουν στους ιδωλολάτρες. Διότι οι ίδιοι δεν μπορούν να με εκτελέσουν. Και τι θα του κάνουν? Και ενδέξους είναι αυτό. Και μαστιγώσους είναι αυτό. Και εμπτήσους είναι αυτό, θα το φτύσουν δηλαδή. Και αποκτενούς είναι αυτό. Θα το σκοτώσουν τελικά. Και λέει ότι θα το σκοτώσουν οι Ρωμαίοι. Οι Ρωμαίοι πώς σκότωναν εκείνη την εποχή? Ας δούμε πώς σκότωναν οι Εβραίοι. Όταν καταδίκασαν οι Εβραίοι κάποιον εις θάνατον, όταν είχαν εκείνη τα ημεία του έθνους τους, δύο είναι οι θάνατοι. Ή πνιγμός ή ιστοβολισμός. Ή τους πνίγανε ή τους στάβανε μέσα στο χώμα και αφήναν μόνο έξω το κεφάλι. Και μαζευόντουσαν γύρω γύρω και πετούσαν πέτρες και βάζαν σημάδι το κεφάλι. Να σκοτώναν τον άνθρωπο.
Εδώ όμως λέει ότι θα τον αποκτήνωση τα έθνη, οι ειδωλολάτρες. Οι ειδωλολάτρες τότε σκοτώνανε διασταυρώσεως. Μαρτυρικός θάνατος κι αυτός. Διότι ο άνθρωπος επάνω στο σταυρό δεν πεθαίνει αμέσως. Δεν πεθαίνει αμέσως ο άνθρωπος πάνω στο σταυρό. Αντέχει πολλές μέρες. Μέσα σε πληκτούς πόνους. Έχουμε δύο Αγίους, πολλούς Αγίους έχουμε μάλλον, αλλά εδώ πιο πάνω είναι η ενορία της Αγίας Μαύρας και του Αγίου Τιμοθέου, τους έρχους αυτών, όπου τους εστάβρωσαν και άντεξαν επί του Σταυρού 9 ημέρες. 9 ημέρες. Τρομερό μαρτύριο. Γιορτάζουν, Τρισμαΐου. 9 ημέρες ο Τιμόθεος κοιμάται. Άρα λοιπόν είναι ένα φρικτό μαρτύριο συνεχόμενο. Συνεχόμενο μαρτύριο, για πολλές ημέρες. Είναι αργός θάνατος. Και όμως, ο Χριστός τι είχε πει. Λέει θα με σκοτώσουν και εγώ σε 3 ημέρες θα αναστηθώ. Όπως και έγινε. Και προσπορεύονται λέει. Πριν πούμε το προσπορεύονται, είπαμε ότι ανεβαίνουν στα Ιεροσόλυμα. Ο Χριστός δεν πήγαινε συχνά στα Ιεροσόλυμα. Δεν τα ήθελε τα Ιεροσόλυμα. Φαίνεται αυτό. Όσοι έχετε πάει στα Ιεροσόλυμα, στην Αγία Γη, δεν τα ήθελε τα Ιεροσόλυμα. Τα απεχθανότανε. Δεν τα συμπαθούσε. Πρώτα απ' όλα είναι ένας ξερότοπος. Ιερουσαλήμ. Ο Χριστός αγαπούσε πολύ την περιοχή της Γαλιλαίας. Την περιοχή εκεί της Τιβεριάδος. Και γι' αυτό, άμα δείτε τα περισσότερα θαύματα, τις διδασκαλίες του, την επί του όρους ομιλία, τους 5 άρτους που ευλόγησε, στην Καπερναούμ, τον παράλυτο, πολλά όλα τα θαύματα, τα έκανε στη Γαλιλαία επάνω. Στην Γαλιλαία. Εκεί στη Ναζαρέτ, Καπερναούμ, Κανά, Τιβεριάδα, στα Ιεροσόλυμα γιατί δεν τα χώνευε, γιατί δεν τα ήθελε. Διότι εκεί ήταν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Εκεί ήταν οι αρχές και οι εξουσίες. Μια μικρή πόλη και ασήμαντη. Μην νομίζετε ότι ήταν πολλοί τότε. Πολύ λίγοι άνθρωποι ήταν στα Ιεροσόλυμα. Και γι' αυτό θα τον εστάβρωσαν, γι' αυτό τον εστάβρωσαν άρον-άρον, γρήγορα-γρήγορα. Για να μην ξεσηκωθεί η Γαλιλαία, μην ξεσηκωθούν οι υπόλοιποι Εβραίοι. Διότι τη νύχτα που δικαζότανε, ήταν ένα μικρό χωριό η Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ. Ιερά, ιερό, Σαλήμ. Σαλήμ σημαίνει ειρήνη. Η Αγία Πόλη της Ειρήνης. Και μόνο η Ειρήνη δεν έχει επικρατήσει ποτέ εκεί κάτω. Το μόνο που δεν έχει υπάρξει είναι η Ειρήνη εκεί κάτω. Λοιπόν, είναι η Ιερά Πόλης, Αγία Πόλης, αλλά τελικά και μετά έγινε αγαπημένη πόλη σε εμάς. Γιατί εκεί είναι ο Γολγοθάς και εκεί είναι ο τάφος του Χριστού μας. Εκεί τελικά τελέστηκε το μυστήριο της σωτηρίας του ανθρώπου. Όμως επειδή εκεί ήταν οι άρχοντες, η πολιτική εξουσία, με την οποία συνέχεια ο Χριστός είχε κόντρα, με τη θρησκευτική εξουσία, θα λέγαμε εκεί ήταν η Ιερά Σύνοδος. Τα γραφεία της Ιεράς Συνόδου και ο Χριστός δεν ήθελε τέτοιες επαφές. Και δεν πολύ πήγαινε. Και πήγαινε μια φορά το χρόνο. Σύμφωνα με το έθιμο, διότι έπρεπε οι Εβραίοι μία φορά το χρόνο να προσκυνούν τον ναό του Σολομώντα. Και έτσι κατέβαινε, πήρε τους μαθητές του, πλησίασε το Πάσχα και έπρεπε να πάει να προσκυνήσει. Ιδερχόταν το Πάσχα. Και ξεκινάει πιο πριν. Ευρίσκεται πιο πριν, 40 μέρες πιο πριν, που βρίσκεται ο Χριστός μας. Πριν τη Σταύρωση 40 μέρες.
στα μέρη της Γαλιλαίας. Ξέρει κανείς σε ποιο συγκεκριμένο βρίσκεται? 40 μέρες πριν τη Σταύρωση. Στο όρος Ταβόρ. Στο όρος Ταβόρ είναι ο Χριστός. Όπου και γίνεται η μεταμόρφωσή του. Η μεταμόρφωση δεν έγινε ποτέ σε Αυγούστου. Η μεταμόρφωση έγινε 40 ημέρες πριν τη Σταύρωση. Είναι όταν σε είδωση σταυρούμενο το μεν πάθος νοήσω συνεκούσιο. Ξανέβασε πάνω τους μαθητές, γιατί μετά από 40 μέρες ήξερε τι θα γίνει. Και οπότε οι μαθητές θα σκανδαλιζόντουσαν, θα απομακρυνόντουσαν, γιατί θα λέγανε πιστέψαμε έναν Μεσσία, δηλαδή ένα σωτήρα, ο οποίος ήταν ένα τίποτα. Ένα σκέτος άνθρωπος. Οπότε ακολουθήσαμε ένα πλάνο. Ήξερε ότι θα τον φωνάξουν πλάνο. Και πλανεμένο. Άρα λοιπόν, γνωρίζοντας αυτό ο Χριστός ότι γίνεται, τους λέει, ελάτε εδώ μαζί μου, να ανεβούμε πάνω στο όρος. Για να δείτε τι. Για να κάνετε τη μεταμόρφωση. Και τους έδειξε λίγο από τη δόξα του. Και έλαμψαν τα ημάτια αυτού, ως ο ήλιος και το πρόσωπό του. Και δεν μπορούσαν να βλέπουν άλλο. Και τους είπε, δεν θα το πείτε σε κανέναν αυτό που είδατε, παρά μόνο μετά την Αναστασία μου. Μετά την Αναστασία μου θα το πείτε. Και γι' αυτό λέει, μετά την Ανάσταση κατενόουσαν οι μαθητές του ότι τους έλεγε τότε. Δεν είχαν κατανοήσει. Γιατί όταν τον είδανε μέσα σε τέτοια δόξα, οι μαθητές και βλέπουν και εμφανίζεται ο Μωυσής και μιλάει μαζί του ένας πεθαμένος. Εδώ και εκατοντάδες χρόνια πιο πριν εμφανίζεται ο προφήτης Ηλίας και μιλάει και συνομιλεί μαζί του. Και ποιος ξέρει και τι μιλιάδες άγγελοι μπορεί να ήσαν παρόντες μέσα σε αυτή τη δόξα και τη λάμψη. Και εκεί τους απέδειξε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Δείτε ότι είμαι το φως. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εγώ είμαι ο δημιουργός σας. Και έτσι κατεβήκατε μετά. Γι' αυτό θα δούμε παρακάτω. Βλέποντας αυτό, ο Πέτρος, ο Ιωάννης, ο Ανδρέας, τι που είχαν ανέβει πάνω, Ιάκωβος, σου είπαν εδώ πρόκειται περί μεγάλου βασιλέως. Έχει να γίνει εν δόξη αυτού, θα δοξαστούμε και εμείς. Θα δοξαστούμε και εμείς. Και τι γίνεται, αδέρφια μου. Γι' αυτό θα δούμε παρακάτω που λέει και προπορεύονται αυτό οι Ιάκωβος και οι Ιωάννης, οι οποίοι ήσαν παρόντες στο όρος Σταυρό. Και τι του λένε, οι οίκους Ζεβεδαίου λέγοντας, διδάσκαλε, θέλομεν είναι ο εάν ετήσομεν, θέλουμε δάσκαλε, του λέει, ό,τι σου ζητήσουμε, ποιήσεις ημίν, να μας το κάνεις, έχεις τη δύναμη εσύ. Ο δε είπε αυτής, τι θέλετε ποιήσε με ημίν, τι θέλετε να σας κάνω, η δε είπον αυτό. Του είπαν, δώσει μην ίνα, είσαι εκ δεξιών σου και είσαι εξ εγωνίμων σου καθίσομεν εν τη δόξη σου. Είχα δει τη δόξα του. Λίγο λέει από τη δόξα ήταν. Λοιπόν, όταν την πάρεις όλη τη δόξα και κατατροπώσουμε τους Ρωμαίους, κατατροπώσουμε τους εχθρούς, πάλι μας σε παρακαλούμε εμείς που είμαστε και πρωτόκλητοι. Πάλι μας σας παρακαλούμε, Κύριε, ή του Ζεβεδαίου. Ένα εκ δεξιών και ένα εκ εγωνίμων. Εδώ βλέπουμε τι. Ότι οι Απόστολοι είναι άνθρωποι. Και βλέπουμε το πάθος του εγωισμού, της αρχομανίας και της φιλοδοξίας. Πάθη τα οποία τα έχουν οι άνθρωποι.
Βλέπουμε το τι πάθος βγήκε. Παρότι είναι ήδη 3 χρόνια κοντά στο διδάσκαλο, κοντά στον Χριστό, να διόρθωθει. Δεν διορθώθηκαν. Άρα μην απελπιζόμαστε στον αγώνα τον πνευματικό που λέμε τόσα χρόνια είμαστε κοντά στον Χριστό. Ακόμα δεν διορθώθηκαν. Εδώ δεν διορθώθηκαν οι μαθητές που είχαν τον Κύριο μπροστά τους μέρα και νύχτα και τους εδίδασκε. Άρα στο τέλος αγίασαν. Γιατί συνεχίσαν τον αγώνα. Και μετά κατέβηκε και το Πνεύμα του Άγιο. Αφού καθάρθηκαν σιγά σιγά, κατέβηκε και το Πνεύμα του Άγιο. Και γέννησε την ψυχή τους. Παρόλα αυτά δεν απαλλάχθηκαν των παθών. Μην νομίζετε ότι απαλλάχθηκαν. Και θα σας θυμίσω κάποιος πει ότι απαλλάχθηκαν. Θα σας θυμίσω ότι ο Πέτρος με τον Παύλο τα κάνανε γυαλιά καρδιά. Κάναν τέτοιο τσακωμό για θέμα πίστεως, που διακόψανε, όπως λέει η παράδοση, ο ένας να μιλάει με τον άλλον. Κόψανε την καλημέρα που λένε.